συνεχίζουμε εδώ τη ροή του προγραμματός μας. Έχουμε κάτι έκτακτο. Πρέπει να βγάλουμε στη τηλεφωνική σύνδεση τη Σοφία Στεφανίδου, που είναι στη βιβλιοπαρουσίαση των βιβλίων του Ιωάννη Παπαζήση. Σοφία, μας ακούς? Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο βιβλιοπωλείο Ψαράς, που έχει ξεκινήσει η παρουσίαση των τεσσάρων τελευταίων βιβλίων του κυρίου Ιωάννη Παπαζήση. Μαζί του βρίσκονται ο εκδότης Αναστάσιος Σιμιγδάλας, ο φιλόλογος Δήμητρα Διξινά, καθώς και ο πρόεδρος ενός δημοσιογράφων, ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Θα ξανασυνδεθούμε λοιπόν αργότερα για να σας μεταφέρουν όσα υπόθηκαν από τον κύριο Παπαζήση, καθώς και από τους συνεργάτες τους. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Περιμένουμε να μας ξανακαλέσεις για ό,τι νεότερο έχεις. Πες μας λίγο, τι γίνεται εκεί πέρα? Καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Η παρουσίαση των βιβλίων του κ. Ιωάννη Παπαζήση μόλις τελείωσε. Ουσιαστικά μίλησα οι εκδότες των βιβλίων. Αρχικά μίλησε ο κ. Αναστάσιος Σιμιγδαλάς από τον εκδοτικό οίκο Ηλεκτρών και μίλησε για τα βιβλία της επιστημονικής ιστορίας της Ελλάδας. Τόνισε ότι έργο του είναι η αναθεώρηση της ιστορίας και η παρουσίαση της αλήθειας. Και ουσιαστικά στα βιβλία αναδεικνύεται η ιστορία της Ελλάδας που χάνεται με την πάροδο του χρόνου. Στη συνέχεια, ο δεύτερος εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου Αρχίτας, ο κ. Σταματόπουλος, μίλησε για το βιβλίο «Η Μαύρη Βίβλος του Πετρελαίου στην Ελλάδα». Είπε ότι το βιβλίο αποτελεί ένα ρεπορτάζ και περιέχει έρευνες, μελέτες και συνεντεύξεις από επιστήμονες στα κοιτάσματα πετρελαίου που υπάρχουν στη χώρα μας. Και τόνισε ότι το βιβλίο θεωρείται διδακτικό. Ακόμη σύντομο σχολιασμός έγινε από την φιλόλογο κυρία Δήμητρα Ριτσινά για την τριλογία «Η επιστημονική ιστορία της Ελλάδας», καθώς τα βιβλία αυτά μιλούν για τον ελληνισμό και τα χαρακτήρισε ως πλούτος ιστορικός γνώσεων. Και στο τέλος, φυσικά, ο συγγραφέας των ίδιων των βιβλίων, ο κύριος Ιωάννης Παπαζήσης, αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στα βιβλία του. Μίλησε για τις αφορμές που δόθηκαν για τη συγγραφή, την αναζήτηση που έκανε για να συλλέξει το απαραίτητο υλικό για να γράψει. Όσον αφορά συγκεκριμένα το βιβλίο «Η επιστημονική ιστορία της Ελλάδας», τόνισε ότι υπήρχε ένα κενό στη βιβλιογραφία της ιστορίας. Πολλά γεγονότα που είχαν συμβεί, δεν είχαν καταγραφεί. Και του δόθηκε αφορμή να αναζητήσει την έρευνά του και να καταγράψει όλα αυτά τα γεγονότα. Αυτά από μένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Επίσης, επισημάνω στο τέλος δόθηκαν και ερωτήσεις από το κοινό στον συγγραφέα, ο οποίος φυσικά απάντησε. Ωραία. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας κάλυψα. Ωραία, μας κάλυψες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Επίσης.